Λαμπρό το πανηγύρι και φέτος στη μονή του Τίμιου Προδρόμου του Θημιανού στην Κρίκελο της Κεφάλου. Το καθολικό της Ιεράς Μονής του Τίμιου Προδρόμου Θημιανού είναι ένα γραφικό εξοκλήσι στο οποίο δεσπόζει ένα εξαιρετικής τέχνης καμπαναριό. Δεν γνωρίζουμε, αναφέρεται στον τόμο της Μητρόπολης, πότε ανηγέρθη ο ναός. Ειδών, αναφέρει ο Ιάκωβος Αράφτης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μοναστήρι με κελιά που έκτισε ο Χατζηγεώργιος Μαρμόγκας και ότι στην αυλή του υπήρχε τότε παλαιός πλάτανος, 400 ετών σήμερα. Δίπλα στο ιερό υπήρχε αγιασμένη πηγή με καθαρό νερό και στην πανήγυρη του ναού στις 29 Αυγούστου συγκεντρωνόταν πλήθος προσκυνητών. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ αναφέρει ότι το 1917 ο κεφαλιανός μοναχός Χαράλαμπος Ρούσος με τη συνδρομή πιστών επισκέφασε το καθολικό της Μονής μετά από άδεια του Μητροπολίτη Αγαθαγγέλου. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1921 υπευλήθη από τις Δημογεροντίες Κεφάλου Αντιμαχίας Καρδάμενας, Πηλίου και Σφενδιού έτοιμα προς την Ιερά Μονή Μητρόπολη Κόου για την σύσταση Ιεράς Μονής υπό τον μοναχό Χαράλαμπο. Η έγκριση δόθηκε, αλλά η Μονή συνέχισε να λειτουργεί ως ενοριακό παρεκκλήσιο. Ο γιατρός Μιχαήλ Παρθενιάδης δόρισε στη Μονή ένα κτήμα στην περιοχή της Κεφάλου. Η Μονή σήμερα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ το καθολικό έχει συντηρηθεί πρόσφατα, όπως και το καμπαναριό. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γέννημι δέσποτα, επί δες αμαρτίες ημών και ελέησον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάνταση μας. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας, πολλά 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 και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Μας αξίωσε η χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου, να βρεθούμε εδώ, στον ευλογημένο μας τόπο, στον αγιασμένο από την παρουσία του Προδρόμου, στην ευλογημένη μας γη, που είναι γεμάτη ομορφιά, και να τελέσουμε τον εσπερινό για την αυριανή εορτή της αποτομής της κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Κι είναι, πατέρες μου και αδελφοί μου, η μεγάλη εορτή αυτή, γιατί κρύβει μια αλήθεια, δεν είναι συμβολισμός, αλλά είναι μια αλήθεια. Κρύβει τη δυνατότητα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και κρύβει τη δυνατότητα που μας δίνει αυτή η παρουσία του Αγίου Θεού στο να είμαστε σύμφωνοι με τους κανόνες, δηλαδή τις εντολές, και να μην διστάζουμε να φανερώνουμε την αλήθεια, όποιο κι αν είναι το τίμημα που οι άνθρωποι κατά καιρούς έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν σε αυτόν που τη λέει. Και τη δύναμη αυτή την παίρνουμε προσκυνώντας απλά την εικόνα του Προδρόμου. Καλησπέρα, εθελοντής του Πανηγυριού. Βεβαίως, ναι. Έχεις κάθε χρόνο και βοηθάς. Ναι, κάθε χρόνο. Σας καλησπερίζουμε που ήρθατε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να ξεπλωθηθεί ο κόσμος. Λίγη υπομονή μόνο. Σιγά σιγά και όλα θα πάνε καλά. Ναι. Να είστε καλά, βοήθειά σας. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Ιωάννου Θημιανού. Ναι. Βλέπω φέτος είστε οργανωμένοι οι εθελοντές. Κάθε χρόνο οργανωμένοι είμαστε. Πόσα χρόνια έχετε και. Εγώ είναι η πέμπτη χρονιά που έρχομαι. Είμαι και επιτρόπος της Εκκλησίας. Είστε επιτρόπος της Εκκλησίας. Άρα γνωρίζετε να μας πείτε και κάτι παραπάνω σε σχέση με το Πανήγυρι. Τι να σας πω. Πώς οργανώνεται κάθε χρόνο, πώς συμμετέχει η κοινότητα της Κεφάλου και οι πολίτες σε αυτή την ορθόδοξη.
Όλοι βοηθάνε. Όλοι βοηθάνε. Τι έχουμε φέτος από προσφορές, τι μαγειρέψαμε. Κατσίκα. Όπως είναι και στην Παναγία τη Δαυτή το ίδιο. Στη Λωτή, ναι. Mm-hmm. Και στον Άγιο Μάμα κάνουμε γιοπαστή. Την πρώτη του μηνός κάνουμε γιοπαστή στον Άγιο Μάμα. Πρώτη του μηνός, του Σεπτέμβρη. Ναι, στον Άγιο Μάμα. Είναι παραμονή του γιορτή του Αγίου Μάμα η πρώτη. Ναι, η πρώτη. Πρέπει να ανεβείτε πάνω, εκείνη είναι πολύ ωραία εκεί πάνω. Κάνουν τη γιοπαστή και τελειώνουν τα πανηγύρια μας. Γιοπαστή τι είναι? Είναι, το κάνουν τα παλιά τα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα και ψυγεία και είναι με το λίπος μαζί. Αχα. Και το βάζουν για κουμπάνια, όπως κάνουν και το τυρί το κόκκινο, αυτά ήταν οι κουμπάνια που κάνανε. Κατσίκα. Ναι, κατσίκα. Κατσίκα κουμπάνια, γιατί για το χοιρινό το ξέρουμε μέχρι κατσίκα τώρα. Κατσίκα και βάζουν και λίγο χοιρινό μέσα για να βγάλει το λίπος. Η γλίνα το δηλαδή. Η γλίνα και κρατά. Α, μάλιστα. Γεωπαστή, λοιπόν. Γεωπαστή. Αυτή λέγεται γεωπαστή. Α, αυτό αξίζει τον κόπο να το δούμε πώς φτιάχνεται. Ναι. Πότε θα αρχίσει στη παραμονή? 30 του μηνός, ναι. Θα το φτιάξουμε εδώ. Αν έρθετε το μεσημεράκι. Μεσημεράκι, εδώ στον Άγιο, εδώ είναι στον η κουζίνα, δηλαδή, ναι, εδώ είναι ξενόριας. Και από εδώ φεύγει και πάει στον Άγιο Μάμα. Άγιο Μάμα. Ναι. Τον κάνουμε μια μέρα πιο μπροστά για να το αφήσουμε να πιάσει το λίπος, να κρυώσει. Να γίνει κουμπάνια. Να γίνει γιοπαστή. Ναι, να γίνει γιοπαστή. Ωραία, το βάζουμε μερίδες σε κεσεδάκια και το σερβίρουμε μαζί με πιλιγούρι. Να είναι πιλιγούρι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ ο κόσμος βοηθάει να είναι καλά οι άνθρωποι, να μας βοηθάνε, μας δίνουν κρέατα. Αυτά που τα έχουν τάματα και αυτά οι κατσίκια. Προσφορές των πιστών κατσίκων. Ναι, και οι τσοπανεδρίες μας και οι ντόπιοι. Και οι ντόπιοι που έχουν κατσίκια, άλλος δίνει ένα, άλλος δύο, άλλος πέντε. Μα ήταν πάντα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια. Και συμπληρώνουμε και εμείς αυτά που χρειάζονται. Αυτά που χρειάζονται. Το ψωμί το φτιάχνουν πάλι οι κεφαλιανές, παραδοσιακό ψωμί. Όλα. Εδώ θέλω να πάω να μου πει. Το Μιχάλη, πόσα χρόνια έρχεσαι στο πανηγύρι? Νόνια. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Βοηθάς? Να νο όλου. Όλου. Εγώ νάζω, το ψήνω, εγώ ούλα τα. Όλα τα κάνεις εσύ, έτσι. Όλα. Μπράβο. Όλα. Πόσες μέρες ξεκινάς να προετοιμάζεις για το πανηγύρι του Αγιάννη? Α, είναι, να λέω, ναι, ρε. Ένα μήνα πιο... Σε ένα μήνα δηλαδή ξεκινάτε. Είναι το. Ίδιο. Να είστε και στο Μάμα. Μπορώ να πάω. Να σε βρούμε εκεί, στο Μάμα. Εντάξει. Βοήθειά σου και του χρόνου. Νόνου. Καλησπέρα, βοήθειά σας και του χρόνου. Και του χρόνου σας. Η φέτανδο ποια είναι? Είναι του Παπαλιγούρα. Προσφορά του Παπαλιγούρα. Έχετε... Του Γιάννου. Αυτό, γι' αυτό ρωτώγανε είναι ντόπια. Παπαλιγούρα, όχι Γιάννου, Παπαλιγούρα. Προβολά μάθαμε μπόψε. Είναι του Παπαλιγούρα, γιο. Αυτό είναι το επίθετο ή το παρατσούκνι? Παρατσούκνι. Γιάννου, Νικόλαος Γιάννου. Δεν τον βρίσκουν αλλιώς. Γιάννου δεν τον βρίσκουν, Παπαλιγούρα τον βρίσκουν. Παπαλιγούρα τον βρίσκουμε. Λοιπόν, οπότε φέτα ντόπια. Καλή είναι. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και το τζατζίκι. Άρα ντόπιο προϊόντα στα πανηγύρια. Του Παπαλιγούρα είναι και αυτό. Ναι. Ωρα ήταν. Να είστε καλά για του χρόνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Χρόνια σας πολλά. Για του χρόνου σας, να είστε καλά. Εδώ κάθε χρόνο. Φέτος εγχειρίζει με λαχανικά. Πάντα, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο το φτιάχνετε αυτό. Δεν κάνουμε σπέσια πράγματα, δεν κάνουμε. Αυτό το ξέρουμε. Κάθε χρόνο γίνεται. Ναι, το έτσι όπως το κάνετε. Είναι έθιμο. Πάνω από 20 χρόνια τα κάνουμε όλοι. Είναι έθιμο. Το έχουμε τόσα χρόνια τώρα. Έγινε. Τόσα χρόνια. Η κατσαρόλα μέσα τι έχει? Για να κάτεψε λιγάκι να δούμε. Κατσικάκι. Κάτσε εδώ γιατί άδειασε το καζάνι. Άδειο είναι. Το δεύτερο είναι που άδειασε. Αυτό είναι καλό. Και άλλα τρία από εκεί. Πάμε από εκεί λοιπόν να δούμε τα καζάνια. Το ένα άδειασε. Σε κάθε πανήγυρη βοηθάς? Ό,τι μπορούμε βοηθάμε. Το άλλο καζάνι τελείωσε. Αυτό έχει ακόμα? Έχει. Καινούριο. Πολλά ακόμα. Πόσα καζάνια κάναμε φέτος? 19. 19 καζάνια, δηλαδή πόσο κρέας φάχτηκε? 55 κατσίκια. Πόσα? 55 κατσίκια. Πολλά δεν είναι? Για να φάνε όλοι αυτοί πολλά χρειάζονται μάλλον. Προσφορές τα περισσότερα, όλα. Όχι όλα. Αλλά για αρκετές προσφορές. Ωραία, μπράβο. Βοήθειά σας και του χρόνου. Επίσης, να είστε καλά. Θέλω τρεις μερίδες.
Και όλοι δίνουν ρίξη. Παιδιά, ελάτε και από εδώ, και από εδώ. Λοιπόν, εμάς μας είπαν ότι εδώ είναι τα καλά. Ότι εδώ είναι τα καλά. Αυτό πάντως κατσίκι και αρνί δεν είναι. Όχι, όχι. Σηκώτια θα κάνουμε τώρα για την παρέα εδώ, για τα παιδιά που δουλεύουν. Που δουλεύουν, ναι, ναι. Είναι παραδοσιακό και αυτό, έτσι δεν είναι. Παραδοσιακό, εντάξει. Δηλαδή σηκώτι με κρεμμύδι, πώς το φτιάχνεις. Κρεμμύδι, πιπεριά, σκόρδο. Τώρα βάλουμε το σηκώτι, το έχουμε βράσει από νωρίς. Αχα, βρασμένο το βάζει. Το ξεφρίσαμε γι' αυτό, να φύγουν. Δηλαδή. Ναι, ναι. Α, είναι δηλαδή μαγειρευτό φαγητό, δεν ναι, είναι τηγανιτό, α πούμε. Τηγανιτό, στο λάδι είναι. Τώρα θα γίνει με λεμονάκι, με τα μπαχαρικά του. Και είναι ο μεζές του. Της παρέας εδώ, για τα παιδιά που δουλεύουν. Και φέτος είναι αρκετοί και ο κόσμος που έχει έρθει. Μακάρι, δόξα τω Θεώ. Αυτό προσπαθούμε εμείς. Μακάρι, δόξα τω Θεώ. Φαντάζομαι θα γίνει το ίδιο και στον Άγιο Μάμα που φέτος. Στον Άγιο Μάμα έχει άλλη συνταγή. Άλλη είναι... ξέρω, ναι. Υγειοπαστή. Υγειοπαστή. Το πιλιγούρι που κάνουμε, όλα. Τα πανηγύρια της Κεφάλου, λοιπόν, με τις ιδιαιτερότητές τους και τις παλιές παραδοσιακές σας συνταγές. Βοήθειά σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να δούμε και λίγο το σηκώτι. Δηλαδή αυτό και έτσι τρώγεται, έτσι. Ώρα είναι. Πόσα χρόνια είστε εδώ και φροντίζετε? 13. 13 χρόνια. Φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο η πανηγύρια. Αναλόγως έτσι. Η Παναγία όμως ήταν πιο πολύ κόσμο. Η Παναγία είχε πιο πολύ κόσμο, ναι. Το τέμπλο του ναού είναι το παλιό που αναγεννήθηκε. Το παλιό και κάμε αναγέννηση. Το φτιάξαμε εδώ άνθρωποι δικοί μας. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο, Δύο φορές το στείλαμε. Δύο φορές ήρθατε στη Ρόδο και το φτιάξανε. Και πάλι δεν γίνηκε όπως της Παναγίας, δεν γίνηκε το ίδιο. Πάντως είναι το παλιό που συντηρήθηκε, έτσι. Ναι, ναι. Παλιές εικόνες είναι εικόνες. Και η εικόνα η παλιά βέβαια μέσα η ασημένια του Αγιανιού. Αγιανιού η μικρή. Η αυτή είναι η μεγάλη. Μεγάλη έξω η άλλη μικρή την είχε ο αυτός. Ωραία, είδες το. Μπροστά. Όχι, αυτό. Ποια δέχτηνες? Α, μάλιστα. Αυτός την είχε την παλιά νητικό. Από τη Χαράλαμπος. Ναι. Την κρατά κιόλα στην εικόνα, στην φωτογραφία, ναι. Ναι, να είστε καλά. Του χρόνου, βοήθειά σας, βοήθειά σας. Καλό να πάει. Ξέρει. Ο φανατισμινό κεφαλιανό να μην κατάλαβε.